Παπακώστα. Είναι και η συνάντηση χθες του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο του ΔΣΥ και Πρόεδρο της Βουλής Ανίτα Δημητρίου, την οποία και φιλοξενούμε αυτή την ώρα στην εκπομπή. Κυρία Δημητρίου, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα δούμε και αυτό το ζήτημα, θα δούμε και μερικά ακόμη στη συνέχεια που έχουν να κάνουν και με το Κυπριακό και με τη χθεσινή ανακοίνωση χθες για το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, τη σύσταση του σώματος αυτού. Ας ξεκινήσουμε όμως με τη χθεσινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ένα από τα επίμαχα ζητήματα των ημερών, έχει συζητηθεί πολύ, αλλά το θεωρείτε πλέον ότι είναι λήξαν. Το θέμα εννοούμε με τη συμμετοχή υπουργών σε συνόδους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το είχατε πει από την αρχή και εσείς και άλλοι παράγοντες και εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Συναγερμού ότι μόνο ο Πρόεδρος συμμετέχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτή ήταν η συμφωνία που είχε γίνει, αυτή ήταν η συγκατάθεση που είχε δοθεί από τον Αβέροφ Νεοφίτου. Για τους υπουργούς ούτε λόγος. Όμως σας κάλεσε για να σας ζητήσει εκ νέου συμμετοχή υπουργών στις συνόδους του Λαϊκού Κόμματος, κυρία Δημητρίου. Σας το ζήτησε και πάλι? Δεν ήταν αυτός ο σκοπός της συζήτησης ή, ας θέλετε, η πρωτοβουλία ακριβώς του Προέδρου. Ήταν για ένα ξεκαθάρισμα θέσεων και εμείς βεβαίως ανταποκριθήκαμε. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Πάντοτε ο διάλογος ωφελεί. Και να ξέρετε, όπως είπα και εχθές, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός ως η αντιπολιτευτική δύναμη σταθερότητας θα συνομιλεί και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου. Ναι, αλλά να ξεκαθαρίσετε τι. Τι να ξεκαθαρίσετε. Είστε αντιπολίτευση. Τι να ξεκαθαρίσετε. Να ξεκαθαρίσετε. Και επειδή είμαστε αντιπολίτευση, δεν θα μιλάμε πώς θα επικοινωνούμε. Όχι. Να μιλάτε, αλλά τι να ξεκαθαρίσετε. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές προσπαθούμε να αποδείξουμε σε αυτόν τον τόπο ότι δεν είμαστε ελεφάντες. Βεβαίως θα μιλάμε και βεβαίως θα κάνουμε διάλογο. Και εκεί βεβαίως που ανταποκρίνονται οι θέσεις μας ή, αν θέλετε, σταυτιζόμαστε ή συμφωνούμε με τις θέσεις μας και τις πολιτικές μας, τα στηρίζουμε. Εκεί που διαφωνούμε, θα παλεύουμε για να τις αλλάξουμε. Γι' αυτό τον λόγο είμαστε στην πολιτική. Ωραία, επομένως αντικείμενο. Μια γενική ανοιχτά, συζήτηση όπως ήταν, ο Πρόεδρος με το κόμμα της. Ελάτε, ήταν και γενική και ειδική. Ξεκινήσαμε, βεβαίως συζητήσαμε και το θέμα του EPP που το θέσατε πολύ σωστά, όπως και νομοσχέδια, ξεκαθάρισμα θέσεων για συγκεκριμένα νομοσχέδια, όπως βεβαίως συζητήσαμε για το Κυπριακό, για τις κυρώσεις, ζητήσαμε περαιτέρω ενημέρωση για την ενέργεια, είδαμε το θέμα των εκτίσεων, πήρα αρκετή ώρα θεωρώ η συνάντηση και πολύ καλώς έγινε, γιατί πάντοτε το ξεκαθάρισμα θέλει. Εξάλλου θέλω να σας θυμίσω ότι πριν περίπου 2 εβδομάδες και εγώ προσωπικά ζήτησα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα των κυρώσεων. Ανησυχούσαμε ιδιαίτερα ως Δημοκρατικός Συναγερμός και θέλαμε να γνωρίζουμε ποια θα ήταν τα επόμενα βήματα. Όσον αφορά λοιπόν το πρώτο θέμα το οποίο δείξατε για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, βεβαίως συμμετέχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως παρατηρητής. Αυτό συμφωνήθηκε και προηγουμένως και πολύ ορθά θα προσέφεται, αν μου επιτρέπετε. Από τη στιγμή όμως που ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι στην αντιπολίτευση και τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση ανήκουν σε άλλες πολιτικές δυνάμεις, για μας δεν είναι και πολιτικά λογικό να συμμετέχουν υπουργοί της κυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Μετά από συζήτηση και με τον Πρόεδρο, που βεβαίως κατανοούμε και τα δικά του επιχειρήματα, θεωρούμε το ζήτημα λήξαν, γυρίζουμε σελίδα και αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και εσείς και το Προεδρικό και ο Πρόεδρος το κηρύσσει ως λήξαν το ζήτημα. Τελεία. Ναι, τελεία. Δεν το ζήτησε εκ νέου χθες 2 τουλάχιστον υπουργοί να συμμετέχουν ο εξωτερικών και ο εσωτερικών στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Βεβαίως το συζητήσαμε, το συζητήσαμε ξανά. Αυτή ήταν η θέση του Πρόεδρου και το γνωρίζετε, όμως αυτή είναι και η δική μας θέση. Και τώρα, ξέρετε, παρουσιάζεται σαν πως τώρα και διακυβεύεται, ενώ η εξέλιξη και το μέλλον του τόπου από τη συμμετοχή 2 υπουργών στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Για μας το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η μεγαλύτερη πολιτική μας οικογένεια. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται και πρακτικές δυσκολίες να συμμετέχουν 2 υπουργοί
που θα λογοδοτούν στο δημοκρατικό συναγερμό. Βεβαίως κατανοούμε το επιχείρημα για προστιθέμενη αξία, ενώ ο δημοκρατικό συναγερμό είναι αντιπολίτευση. Ωραία, αφού δεν έχει δώσει σημασία, γιατί επέμενε. Επέμεινε ο πρόεδρος. Σε πολύ καλό κλίμα και πως είπαμε το εμένα πρόεδρο, το συζητήσαμε. Έληξε αυτό το θέμα μετά από συζήτηση. Προχωράμε παρακάτω. Μάλιστα. Τι άλλο σημαντικό είπατε, του τονίσατε. Και πάλι αυτό που είναι δεδομένο, ότι είστε στην αντιπολίτευση και θα κρίνετε αναλόγως στη Βουλή ποια νομοσχέδια προκρίνετε και να τα ψηφίζετε και ποια όχι και να κάνετε τις δικές σας τις εισηγήσεις. Το αυτονόητο και πάλι είπατε ή είπατε και κάτι περισσότερο που μπορείτε να μας αναφέρετε? Αυτονόητο και πολλές φορές όμως αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν ισχύει κάτι διαφορετικό και αυτό μας ενοχλεί. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε εκεί για τις πολιτικές μας θέσεις. Ναι, ποιοι να το καταλάβουμε, συγχωρείτε κυρία Δημητρίου, το λέτε διαρκώς. Στο προεδρικό απευθύνεστε ή στο εσωτερικό του κόμματος ή κάπου αλλού? Για να σας πω κάτι, επειδή έχουν τελειώσει, όχι δεν απευθύνομαι στο εσωτερικό του κόμματος, απευθύνομαι ευρύτερα για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί εξακολουθούν για παράδειγμα δημοσιογράφοι να μου κάνουν αυτή την ερώτηση ή όπου πάω να συζητήσω το συγκεκριμένο. Ή για παράδειγμα μπορεί να πάμε επίσκεψη στο προεδρικό για να συζητήσουμε κάποια θέματα που ποιος δεν το κάνει ή ποια άλλη δημοκρατική πολιτική δύναμη δεν το κάνει και αυτόματα ξεκινούν τα σενάρια. Τις συνολογίες. Έληξε αυτό το ζήτημα, αγαπητή μου κυρία Σπόντα. Εμείς πηγαίνουμε για να συζητήσουμε, να ενημερωθούμε, να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες μας και εκεί καταθέτουμε τις θέσεις μας με διαφάνεια προς τους πολίτες, όπως το κάνουμε καθημερινά και μέσα από τα δελτία μας και μέσα από την παρουσία μας. Πρέπει να καταλάβουμε και ταπεινά το λέω, γιατί οι εκλογές έχουν τελειώσει. Είμαστε τώρα σε ένα δύσκολο δρόμο με όλα αυτά τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε, όταν κατά την ταπεινή μας άποψη δεν θα πρέπει να διονύζεται ένα ζήτημα απλά και μόνο για εσωτερική κατανάλωση και για προβληματισμό το θέτω. Χθες είδαμε και το θέμα ναι των νομοσχεδίων και της τάσης του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Βουλή. Γιατί πολλές φορές νιώθω ότι προδικάζεται η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού ή αν θέλετε χαρακτηρίζεται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση άλλες λόγου και αιτίας. Για παράδειγμα για το Ικαλάθι δεν υπήρχε λόγος να προδικαστεί αρνητικά. Είμαστε θετικοί όσον αφορά το Ικαλάθι, όσον αφορά την ουσία του νομοσχεδίου. Εξάλλου δική μας πρωτοβουλία ήταν να θυμίσω, που δεν έχει σημασία, αλλά δική μας πρωτοβουλία ήταν, ξεκίνησε από την κυρία Νατάσα Πηλίδου. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή το Δημοκρατικό Συναγερμό συμφώνησε να σταλεί πίσω για διαβούλευση, νομένου ότι λέχθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή ότι δεν υπήρχε επαρκή διαβούλευση. Στην ουσία συμφωνούμε. Άρα, όπως βεβαίως έγινε και πριν μια μισή εβδομάδα, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας στάλθηκε πίσω συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αφορούσε τους οίκους ευγυρίας για διαβούλευση. Είναι μια σύνηθη κοινοβουλευτική πρακτική. Ναι, το λέτε να το ακούσουμε και να το εμπεδώσουμε όλοι εμείς, αλλά δεν πέρασαν πολλές μέρες από τη δήλωση που έγινε από κυβερνητικής πλευράς, που φαίνεται ότι σας ενόχλησε ως Δημοκρατικό Συναγερμό, ότι στα θέματα της Βουλής ταυτίζεστε λίγο πολύ με το ΑΚΕΛ. Βεβαίως μας ενόχλησε αυτή η δήλωση και γι' αυτό το λέω ότι δεν πρέπει να προδικάζεται η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εξάλλου να θυμίσω ότι για νομοσχέδια συγκεκριμένα ψηφίσαμε και με άλλους χώρους. Άρα δεν καταλαβαίνω αυτές τις καπέλες οι οποίες αποδίδονται ή την οποιαδήποτε τάστηση. Εμείς δεν αλλάζουμε αναλόγως διάθεση. Έχουμε πολιτικές θέσεις και αυτές εκφράζουμε. Επομένως. Δηλαδή, μόνο αν δεν στηρίζαμε πρωτοβουλίες δικές μας. Δικές μας που εμείς τις ξεκινήσαμε. Να θυμίσω για τα κάψιμα και τα κόμματα της συγκυβέρνησης συνταστήθηκαν ενάντια στην επιβολή φορολογίας και στήριξαν την εισηγήση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Επομένως, να θεωρήσουμε, κυρία Πρόεδρε, ότι δώσατε για άλλη μια φορά απευθείας αυτή τη συνάντηση το μήνυμα στον Πρόεδρο, μη μας θεωρείτε δεδομένους για οτιδήποτε, εμείς είμαστε εκεί και είμαστε αντιπολίτευση και αναμένετε και από τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση αυτό το μήνυμα να το πάρουν και να το εμπεδώσουν και αυτοί, έτσι, και λήξαν και αυτό το κεφάλαιο.
Είναι λήξαν αυτό το κεφάλαιο, ενώ το παρουσιάζεται με τρόπο σαμπό και ήταν μια συζήτηση για πληθυσμό. Ήταν μια επικοδομητική συζήτηση. Ξεκαθαρίσαμε τις θέσεις μας. Βεβαίως και δεν είναι δεδομένο ούτε ο Δημοκρατικός Συνέγερμος ούτε κανένα άλλο κόμμα. Ποιος άλλος σε αυτό το χώρο είναι τέτοιος. Άρα συνεχίζουμε με υπευθυνότητα, σταθερότητα. Καθένας ανήκει στο δικό του πολιτικό χώρο γιατί έχει συγκεκριμένη πολιτική γραμμή και θέση. Και αυτές μετουσιώνει σε πράξεις μέσα από πρωτοβουλίες, αλλά βεβαίως παραμένει στην αντιπολίτευση ο Δημοκρατικός Συνεγερμός. Έτσι είναι, αν αυτό με ρωτάτε. Και βεβαίως θα βρίσκουμε, δαχτίζουμε γέφυρες συνεργασίας εκεί που συμφωνούμε και εκεί που διαφωνούμε θα βγαίνουμε μπροστά για την άποψή μας. Αυτό κάνουμε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή, αν θέλετε, που είχαμε το αποτέλεσμα των εκλογών και εκεί μας κατέταξε ο κόσμος. Και ξεκίνησε την προσπάθεια της στην πορεία της η νέα κυβέρνηση και αυτό με υπευθυνότητα θα πράξουμε και στη συνέχεια. Είπατε προηγουμένως ότι δεν απευθύνεστε στο εσωτερικό του κόμματος όταν θέσαμε σχετική ερώτηση. Σημαίνει αυτό ότι όλοι στο κόμμα είστε σύμφωνοι, γιατί ακούγονται διάφορα ότι υπάρχει και μια τάση μέσα στο κόμμα για μια κάποια σύμπλευση με την κυβέρνηση και με αποφάσεις της, ή έχει λυθεί και αυτό το ζήτημα εσωτερικά, κυρία Δημητρίου? Δεν έχω εντοπίσει κάποια τέτοια τάση. Αν εννοείται ότι υπάρχουν άτομα που συμφωνούν με πολιτικές της κυβέρνησης, βεβαίως και το ίδιο ο Δημοκρατικός Συνέγερμος δημοσίως συμφωνεί με πολιτικές. Όπως και διαφωνεί παράλληλα. Έληξε όμως η συζήτηση. Είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα του τόπου. Είμαστε υπεύθυνη πολιτική παράταξη και έτσι θα προχωρήσουμε. Αλλά αυτό το οποίο λέτε έχει λήξει μια χέρια παντός. Σας ενημέρωσε ο πρόεδρος για να πάμε σε κάτι άλλο και για το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και πώς θα λειτουργήσει. Περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες για να είμαι ειλικρινής. Δεν είχαμε χρόνο να το αναλύσουμε εκτενώς. Έχουμε στείλει εξάλλου τις δικές μας θέσεις προηγουμένως όλοι οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων για τη σύσταση αυτού του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και θα το μελετήσω και θα τοποθετηθούμε. Εκ πρώτης όψεως, αυτό που μας ενοχλεί και το έχω πει και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες, ενοχλεί η παρατήρηση ορθότερα που έχουμε να κάνουμε, είναι για το θέμα η θεσμοθέτηση ενός τέτοιου συμβουλίου που να συμπεριλαμβάνει και ζητήματα του Κυπριακού. Είναι, χρειάζεται μια προσοχή, θα περιμένουμε γιατί δεδομένου του Κυπριακού προβλήματος, ότι ακόμα δεν έχουμε επίλυση του Κυπριακού και ότι υπάρχει άλλο θεσμοθετημένο όργανο που είναι το Εθνικό Συμβούλιο, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα παράλληλο σώμα. Βεβαίως η θέση μας... Αν κρίνουμε από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, τις αποφάσεις δεν θα τις λαμβάνει αυτό το Συμβούλιο. Βεβαίως, ο ρόλος του θα είναι συμβουλευτικός. Αυτό θα έλεγα. Από τη στιγμή που ο ρόλος του είναι καθαρά όμως συμβουλευτικός προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε αυτή ήταν και η κατάληξη της δικής μας, αν θέλετε, κατάθεσης άποψης. Αυτή ήταν και, αν θέλετε, τότε δεν μας βρίσκει αντίθετος. Θέλουμε να το δούμε όμως, γιατί είναι και άλλα σημεία τα οποία έχουμε γύρει. Δεν έχω ακόμα την ενημέρωση για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε, αλλά λένε και άλλα συνταγματικά ή αν θέλετε συνταγματικά άλλα ζητήματα τα οποία έχουμε θέσει που θα ενημερωθούμε και θα τοποθετηθούμε στη συνέχεια. Ναι. Από την επιστολή. Στο μεταξύ έχετε κάνει το σχεδιασμό για αυτή την πρωτοβουλία και την εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για το Κυπριακό. Δεν είναι γενικός για το Κυπριακό, είναι ειδικότερο όπως έχουμε αντιληφθεί για τη λύση της ζωνικής ζυκαινοτικής και για το πλαίσιο Κουτέρες. Προχωράτε? Προχωράμε, έχουμε ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο επαφών με πρέσβεις και με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε οργανωμένα σύνολα. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε και με επαφές εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η θέση μας, αγαπητή μου κυρία Σπόντα, είναι σαφή. Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε όχι μόνο οργανώσεις, κόμματα, think tanks εντός της ελληνοκυπριακής κοινότητας και της τουρκοκυπριακής, αλλά και αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία και βήματος και στην Ευρώπη και διεθνώς για την αναγκαιότητα επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων εκεί που σταμάτησαν, με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο που είναι η Βυζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα.
θεωρούμε και κατά τη δική μας άποψη ότι σύμφωνα σύντομα θα έχουμε τέτοιες εξελίξεις που θα πρέπει να μας βρουν προετοιμασμένους τουλάχιστον για αυτά που συζητάμε και πώς προχωράμε ένα βήμα παρακάτω. Και να αντιληφθούν και οι πολίτες, δεν είναι σε επίπεδο πρέσβεων, διπλωματικών αποστολών κλπ. Η ενημέρωση, να ενημερωθούν και οι πολίτες τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια λύση. Έτσι. Βέβαια, ενημέρωση και να καταστήσουμε, είπαμε, την κοινωνία των πολιτών συμμέτοχη σε όλο αυτό. Ξεκινήσαμε με τους πρέσβεις, είναι το πρώτο βήμα, συνεχίσαμε με, όπως είπα, think tanks, οργανώσεις, όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν τι είναι επιτέλους αυτή η ριζωμική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, γιατί επιμένουμε σε αυτό και όχι σε κάτι άλλο, είναι αυτό, είναι αυτή η πολιτική του εφικτού, μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο ή απλά συζητάμε. Και αν αύριο έρθει κάτι να παρουσιαστεί, γίνει μια κίνηση, είμαστε προετοιμασμένοι. Πάνω σε αυτό αποσκοπεί η δική μας πρωτοβουλία και βεβαίως θα μου επιτρέψετε να πω να ξεκαθαρίσουν και όλοι, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις αυτού του τόπου τι στηρίζουν και ποια είναι η δική τους εισήγηση να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν μπορεί να λέμε κάτι συγκεκριμένο και να εννοούμε και κάτι άλλο. Επιτέλους πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους και πρέπει να γνωρίζουν και οι πολίτες. Στις πολιτικές δυνάμεις αναφέρεστε, βεβαίως, οι οποίες συμμετέχουν και στην κυβέρνηση οι περισσότερες, λέμε τα πιο μικρά κόμματα. Άρα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το τι θέλει, τι επιδιώκει και αν προκύψουν συνθήκες να δούμε πώς θα τις αξιοποιήσουμε. Αλλά το λέει διαρκώς ο πρόεδρος. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το πλαίσιο επανέναρξης της διαδικασίας. Εσείς μας λέτε, ελάτε. Ναι, βεβαίως το λέει ο πρόεδρος και διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά ανησυχείτε για τους γύρω, έτσι, αντιλαμβανόμαστε. Ανησυχείτε για άλλους. Για όλους. Ανησυχούμε για όλους που συμμετέχουμε, που θεωρούμαστε οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου και θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Ανησυχείτε ότι παρεκκλίνουν από αυτό το διακηρυγμένο στόχο. Δεν θέλω αυτό το είναι. Αναπτύρω ούτε διδάνεια ούτε φοβίες. Θέλω να πω ότι εδώ που φτάσαμε δεν έχουμε περιθώριο να ξεκαθαρίσουμε το ελάχιστο τις θέσεις μας και το πώς πορευόμαστε. Ναι. Και ο μοναδικός τρόπος, ειδικότερα με όσα βλέπουμε να συμβαίνουν καθημερινά, το σφετερισμό των περιουσιών στα κατεχόμενα, το ζήτημα με τι θέλουμε κυπριακές περιουσίες, αμόχωστος, Λευκόνικο, καθημερινές παράνομες ενέργειες στην ΑΟΣ μας και επί του εδάφους. Όλα αυτά δεν μπορούν να ανακαιτιστούν με κανένα άλλο τρόπο παρά με την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Άρα να πούμε πάνω σε ποιο πλαίσιο μπορούμε και είναι εφικτό να προχωρήσουμε, τι καταστροφικές συνέπειες θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε αν δεν επανεκκινήσουν διαπραγματεύσεις και επιτέλους προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω και επιλύσουμε το Κυπριακό. Και όλα αυτά τώρα ναι και αναλαμβάνουμε τη δική μας ευθύνη ως δημοκρατικός συναγερμός και αυτό βγαίνουμε μπροστά με αυτή την πρωτοβουλία. Μάλιστα. Ωραία. Να μας και πείτε... δεν θα κουραστούμε να το κάνουμε μέχρι να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον που αξίζει σε αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό. Σήμερα είναι που θα συνέλθει η ειδική αυτή Επιτροπή της Βουλής, η Επιτροπή Διοντολογίας, να εξετάσει εκείνο το θέμα του βουλευτή, του Ανδρέα Θεμιστοκλέους. Μάλιστα, θα το προχωρήσετε. Μάλιστα, σήμερα θα συγκληθεί στις 11 Επιτροπή Διοντολογίας, μετά την καταγγελία και της κυρίας Ατσαλίδου για τον κύριο Διοντολογητή, κύριο Θεμιστοκλέους. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω να είμαι, δεν λέω περισσότερα, θέλω να είμαι προσεκτική. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαι πρόεδρος του σώματος. Θα τηρηθεί επακριβώς και πολύ προσεκτικά ό,τι προβλέπετε, ό,τι προνοείται από τις πρόνοιες και το πλαίσιο του πλαισίου του κώδικα διοντολογίας. Υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι, θεωρείτε όμως ότι θα πρέπει να γίνει και πιο αυστηρό το πλαίσιο. Αυτό θα έλεγα, ότι από την προηγούμενη φορά, δεν αναφέρομαι σε αυτή την περίπτωση, έχουμε κατανοήσει ότι και η διαδικασία ήταν κάπως μακρόσυρτη, αλλά και το πλαίσιο κρίθηκε ως μη αυστηρό και δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένη περίπτωση για να το ξεκαθαρίσουμε. Ήδη θέλω να σας ενημερώσω ότι πριν 1,5-2 μήνες περίπου είχα στείλει στους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων εισηγήσεις για αυστηροποίηση του πλαίσιου. Αναμένονται και οι δικές τους
πρωτοβουλίες εισηγήσεις και ορίσαμε κιόλας την προηγούμενη Πέμπτη μετά την σύσκεψη αρχηγών συνεδρία για το τέλος Ιουνίου για να μπορέσουμε να το δούμε. Βεβαίως στην προκειμένη, αφού έχουμε συγκεκριμένη καταγγελία, θα εξεταστεί με βάση το απαραν πλαίσιο, το εξιστάμενο πλαίσιο και όχι με οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να υπάρχει. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, να ευχηθούμε καλό μήνα και καλό καλή μήνα, συνέχεια. Καλό μήνα, κυρία Δημητρίου, καλές δουλειές, καλές δουλειές. Τρέχετε και δεν προλαβαίνετε κι εσείς. Και πολύ καλά κάνουμε και μας ικανοποιεί και να ξέρετε ότι αγαπάμε την ευθύνη. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Εντάξει, είστε και νέα ακόμη. Κάθε καλό, κυρία Δημητρίου, έχετε το στένος. Γεια σας, καλή σας μέρα. Έχουμε και τους πολίτες να μας στηρίζουν και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστώ καλή πολύ. Σας μέρα, καλή σας μέρα.